έχω φτάσει στο σημείο να βλέπω το σώμα μου από πάνω, από έξω. Δηλαδή είναι μια εμπειρία εξωσωματική. Αυτό μου συνέβη και στη Νέα Υόρκη σε πολλά 24 ώρα. Και αυτό γίνεται μόνο όταν το σώμα σου σε εγκαταλείψει πλήρως. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι, ας πούμε, σε μια κατάσταση ελέγχου. Πρέπει να είσαι κλινικά νεκρός, το σώμα σου δηλαδή να τα έχει δώσει όλα, και βλέπεις τον εαυτό σου από πάνω και από πίσω και να τον βλέπεις μπροστά, να τον οδηγείς κατά κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή φοβερές στιγμές. Η ελληνική λέξη υπερμαραθώνιος, δηλαδή κάθε τι πάνω από μαραθώνιος, είναι υπερμαραθώνιος. Στην ουσία όμως θεωρητικά είναι έτσι. Ουσιαστικά δεν είναι, γιατί ένας που θα τρέξει 45 χιλιόμετρα ή 50 ή έστω και 100, κατά τη γνώμη μου δεν είναι υπερμαραθωνοδρόμος. Η αγγλική που λέει ultra running ή beyond, το beyond δηλαδή πέρα από τα όρια, αντικατοπτρίζει την ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή για μένα ο υπερμαραθωνοδρόμος είναι διαφορετική οντότητα, διαφορετική προσωπικότητα. Δεν σημαίνει ότι αυτός που τρέχει μαραθώνιο και είναι 42 χιλιόμετρα, αν θα πάει 50, έκανε υπερμαραθώνιο. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε η προπόνησή του, ούτε η προσέγγιση. Και 100 χιλιόμετρα πάει πάλι να λέει. Γιατί το σώμα σου εξακολουθεί να ελέγχει τις κινήσεις σου. Όταν περάσει όμως, όχι μόνο τα 100 χιλιόμετρα, περάσει συνήθως τα 100 μίλια, που είναι 12 ώρες και πάνω, ή το 24 ώρο, τότε εκεί φαίνεται ότι είσαι διαφορετικός άνθρωπος. Άμα μπορείς και τρέχεις πάνω από 12 ώρες, πάνω από 24 ώρες, τότε για μένα ναι, αυτός είναι ο ultra runner, ο υπερδρομέας. Δεν τα βάζουμε με τον συναθλητή μας. Ποτέ. Ο συναθλητής μπορεί να είναι 100 χιλιόμετρα μπροστά, μπορεί να είναι 100 χιλιόμετρα πίσω. Τα βάζουμε με τη φύση, με το χρονόμετρο. Έτσι. Αυτό επιδιώκουμε. Πώς να ξεπεράσουμε το χρόνο, πώς να καλύψουμε την απόσταση. Δεν μπορεί να, δηλαδή, να σε πάει το σώμα σου. Όσο και να γυμναστείς, δεν σε πάει το σώμα σου ποτέ να τρέξεις ένα 24, ένα 48, ένα 60. Όση προπόνηση να κάνει, κανένας δεν ολοκληρώνει τον αγώνα σωματικά. Τον ολοκληρώνει πνευματικά. Το ρήμα αντέχω δεν είναι φυσικό. Είναι πνευματικό. Αντέχω σημαίνει υπομένω. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να έχει ιδιοσυγκρασία υπομονή, να υπομένει και μετά να μπει στο καλούπι εκείνο τη προπόνηση τη σκληρή. Γιατί άμα δεν είσαι υπομονωτικός, δεν θα αποκτήσεις ποτέ αντοχή. Άρα το αντέχω είναι πνευματικό ρήμα, δεν είναι σωματικό. Δηλαδή ενώ αυτοί που γεννιόνται με ταχύτητα, δηλαδή οι sprinters, έχουν κληρονομήσει από τα γονίδια τους, από τους γονείς τους, ταχείας, αντίδρασης, μυϊκές ίνες. Και έτσι φεύγουν. Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι έμφυτα, γεννιόνται. Ο δρομέας όμως δεν γεννιέται με κάτι. Άρα πρέπει να δουλέψει να τα φτιάξει. Δεν είναι γεννημένος κανείς με αντοχή. Άρα θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Γι' αυτό, αν δούμε κάποιον και είναι 20 χρόνων και λέει είναι υπερμαραθωνοδρόμος, πρέπει να είναι σαρλατάνος. Δεν μπορεί να είναι. Θα πρέπει να είναι 30, 35, 40 κλπ. Άρα το αγώνισμα το δικό μου, όπως έλεγα, σχετίζεται με τις εμπειρίες και με το πνευματικό υπόστρωμα. By now, a little leg sore, Couris decides to take a break at a Canberra motel for a massage and a meal. Only 50 minutes later, he's back on the road again, heading out of Canberra for Cooma. Meantime, second place maker Richard Tout from New Zealand is just passing the spot that Kouros passed some 6.5 hours and 70 kilometres earlier. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Είχα μια πάρα πολύ μεγάλη αντικσότητα μέσα στην οικογένεια. Ο πατέρας μου, δεν ξέρω για ποιους λόγους, όταν γεννήθηκα είχε την εντύπωση ότι δεν είμαι παιδί του. Που είναι λαθεμένη άποψη βέβαια. Και με κλωτσούσε, με έδιωχνε, και έτσι η μάνα μου, επίσης επειδή δεν ήταν άνθρωπος καλλιεργημένος, αντί να με περιβάλλει με στοργή και να μου πει σε τι τραβάς, ας πούμε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος και τα λοιπά, με τσιμπούσε, με έδιωχνε, με πολεμούσε πιο πολύ, και έτσι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον εντελώς ξενικό από την οικογένειά μου. Στην τετάρτη δημοτικού ήρθα πρώτος στο Μήκο, στα σχολεία της Τρίπολης, και στη συνέχεια στο γυμνάσιο άρχισα να κάνω αθλητισμό και πήγαινα καλά. Κανένας από τα αδέρφια μου δεν έκανε αθλητισμό. Όλοι οι άλλοι καπνίζαν, εγώ δεν καπνίζα. Λοιπόν, έβλεπα αυτές τις διαφορές και σου λέει αυτό σίγουρα δεν είναι δικός μου.
Και έτσι είχα ένα πόλεμο, δηλαδή ζούσα μια κατάσταση πολύ εχθρική. Απέφευγα να πηγαίνω στο σπίτι και το γεγονός ότι έγινα αθλητής πιστεύω ότι οφείλεται σε αυτούς. Δηλαδή το ευγνωμονώ αυτή την αντικσότητα, δηλαδή βγήκε προς καλό μου. Και πέρσα να κάνω αθλητισμό που είδα το στάδιο ως καταφύγιο. Δεν μπορούσα να παραμένω στο σπίτι τα απογεύματα μετά το σχολείο και έπρεπε να πάω κάπου. Αρχικά πήγα στο πάρκο, σε παγκάκια, καθόμουν να σκεφτόμουν, να τραγουδούσα, ψιλοτραγουδούσα, να περνάει η ώρα, να έρθει το βράδυ να πάω σπίτι να κοιμηθώ. Ευτυχώς που ήμουν τύπος γραπτός και έγραφα καλά στις εξετάσεις, γιατί προφορικά δεν ήμουν ποτέ έτοιμος να ανταποκριθώ, επειδή ήμουν κάθε μέρα στο στάδιο τα απογεύματα. Ολοκλήρωσα τα γυμνασιακά μου χρόνια και βρήκα την ευκαιρία να φύγω, να πάρω το νοματιό μου, να έρθω στην Αθήνα να ζήσω πια αυτάρκιστα. Έτσι μπορώ να πω ότι έχω μεγαλώσει ουσιαστικά μόνος μου. Και ήμουνα στον κόσμο από μικρό παιδί μόνος μου, έτσι αισθανόμουν και είμαι, εξακολουθώ να είμαι και το θεωρώ προνόμιο αυτό, γιατί έτσι απέκτησα, ανακάλυψα τις δυνάμεις μου. Γυμνασιακά μου χρόνια πήγαινα στο στάδιο και έπαιζα μπάσκετ με φίλους μου κτλ. Για να βγάλω το απόγευμα. Δεν είχα που να πάω το απόγευμα. Και γύριζα το βράδυ μόνο για ύπνο. Μετά από 2-3 χρόνια, όταν ήμουν στην Τετάρτη γυμνασίου, με βλέπει εκεί πέρα ο τότε προπονητής της Τρίπολης και μου λέει: «Έλα εδώ εσύ». Βάζει στο στίβο και μου λέει: «Κάνε μου ένα χιλιάρι, χιλιά μέτρα. Σαν τεστ». Και κάνω εγώ 3-2. Και μου λέει: «Ξέρεις ότι ένας προηγούμενος πρωταθλητής μου, είπε το όνομά του, τον πήρε 4 χρόνια να κάνει αυτή την επίδοση. Έκανε 4 χρόνια αθλητισμό για να φτάσει στο σημείο, μετά από 4 χρόνια κάνει 3-2 στα 1000 μέτρα». Και ήταν επώνυμο το παιδί αυτό, ας πούμε, και εθνική ομάδα τα χρόνια εκείνα. Λέω: «Όχι, δεν ξέρω». Μετά μου λέει: «Πήγαινε, ξεκουράσου λίγο και τα λοιπά και κάνουμε άλλο ένα». Ξανακάνουμε άλλο ένα, 3-3. Που είναι φοβερό, όταν τα έχεις δώσει όλα στο πρώτο, κάνεις κάτι ανάλογο στο δεύτερο. Μου λέει: «Τι έρχεσαι εδώ πέρα τότε και χαζεύεις και παίζεις από εδώ και από εκεί, ας πούμε, να κάνεις πρωταθλητισμό, να κάνεις αθλητισμό σοβαρά». Λέω: «Εντάξει». Μου λέει: «Αρχίζουμε από αύριο». Πάω την επόμενη μέρα, 4-400. Κουδούνιζαν τα μυαλά μου. Και μέσα σε αυτές τις διαδικασίες έχω τόσες πολλές αναμνήσεις, αρνητικές κυρίως. Αλλά ένας αγώνας μου κόστησε, ας πούμε, σχεδόν την είσοδό μου στην Γυμναστική Ακαδημία. Ήταν πανελλήνιο πρωτάθλημα μαθητών στην Ολυμπία. Και όλες οι αποστολές είχαν πάει την Παρασκευή στην Ολυμπία και εμένα στο ξενοδοχείο. Και ο αγώνας ήταν την Κυριακή. Εμάς λοιπόν μας λέει 6 ώρα το πρωί της Κυριακής: «Θα έρθετε απ' έξω το στάδιο, όλοι οι αθλητές που είχαμε προκριθεί, ας πούμε, από τον ομό, για να πάμε στην Ολυμπία με το λεωφορείο». Και πάμε εμείς. Ο δρόμος αυτός είναι έτσι, συνέχεια λυκοειδής, ιδιαίτερα μετά τη Βιτίνα προς τα Λαγκάδια εκεί πέρα. Και την ώρα που γινόταν η εκκίνηση, 9 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, εμείς είμαστε ακόμα στο λεωφορείο. Οπότε του λέω: «Εδώ σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας, εμείς είμαστε ακόμα, τι θα γίνει τα λοιπά. Πότε θα κάνουμε προθέρμανση?» Γιατί δεν μπορεί να τρέξει έναν αγώνα έτσι, κατεβαίνεις κάτω από το λεωφορείο και τρέχεις. Και αρχίζει και μου λέει: «Να, κάντε εδώ», λέει, «πάνω στο διάδρομο, πάνω κάτω». Εγώ και ένας συναθλητής μου, οι άλλοι ήταν και αδιάφοροι, δεν κυνήγαγαν και θέσεις, ήταν απλά έτσι για να πάνε το ταξίδι. Αρχίζουμε λοιπόν, μπρος εγώ, πίσω αυτός, γυρίζαμε μεταβολή, πάνω κάτω, μέσα στο λεωφορείο, προς θέρμανση. Με το που πλησιάζουμε στην Ολυμπία, βλέπουμε όλοι παραταγμένοι, έτοιμοι να πέσει η πιστολιά. Εμείς βιαστικά λέμε στον οδικό: «Άνοιξε την πόρτα, βγαίνουμε έξω, όπως είμαστε, πάμε πιστολιά». Ξέρεις που να προλάβεις τώρα να μπεις, να πάρεις θέση. Να είσαι σε καλή θέση, γιατί δεν είναι καμιά μεγάλη απόσταση επίσης ακαλύψει να είναι 100 χιλιόμετρα που τρέχω σήμερα ή 200 ή. Ήταν 3 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μέσα στο τσούρμο εκεί πέρα, κρύος κι εγώ, δεν είχα προλάβει να σταθώ. Τσούκου, 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 πίσω από εκεί. Ήμουνα στο δεύτερο γκρουπ. Ανέβαινα, προσπέρναγα. Πέρασε η ώρα και τελικά τερματίζω δεύτερος, αλλά τον πρώτο, όπως τερμάτισε ο πρώτος,
τερματίζουμε και τον περνάω βέβαια με την επιτάχυνση που είχα πάρει. Γιατί εγώ ανέβαινα συνέχεια. Ανέβαινα. Και τελικά μόνο πρώτο πήγαινε η γυμναστική ακαδημία. Και έχασα αυτή τη θέση. Ήρθα δηλαδή τελικά δεύτερο. Γιατί το νήμα κόπηκε με δεύτερο εμένα. Ήθελα να δουλέψω ως προπονητής, δηλαδή να. Επειδή και με τον εαυτό μου έκανα πειράματα. Ό,τι έκανα, δηλαδή τα προγράμματα που κατάσταλαξα και κάνω σήμερα. Δεν τα δανείστηκα από πουθενά. Έκανα κάποια προγράμματα, έβγαζα τα συμπεράσματά μου, πήγαινα στους αγώνες και γύρναγα πίσω. Λέω αυτό το πρόγραμμα ταιριάζει, αυτό μου φέρνει ζημιά, εκείνο πάει έτσι κτλ. Και όλα τα έχω κατασταλάξει. Έτσι λοιπόν, ήθελα να βοηθήσω στην πορεία άτομα να κάνουν αθλητισμό. Να γίνω δηλαδή προπονητής ουσιαστικά, όχι γυμναστής με την έννοια πας στο σχολείο και κάνεις απλά τη δουλειά σου την τυπική. Και τελικά, μιας και δεν πήγα στην Ακαδημία, τελικά νομίζω ότι ίσως και με βοήθησε πολύ αυτό. Γιατί εξακολουθούσα να αγωνίζομαι, δηλαδή βιοποριστικά να αγωνίζομαι. Δεν βρήκα δηλαδή λύση να βρω κάποια δουλειά. Και μια ζωή έψαχνα για δουλειά, την έχανα, έβρισκα άλλη, ξανά έχανα, ξανά. Όλο αυτό το πράγμα με βοήθησε εμένα να γίνω ένας διαφορετικός τύπος και να αγωνίζομαι σκληρά. Ουσιαστικά τα χρόνια εκείνα το 81 προς 82 άρχισα και έφτιαχνα το σπίτι μου. Επομένως εργάζομαι εδώ τις πρωινές ώρες, κυρίως τις πρωινές ώρες, κάποιες φορές είχα και απογευματινή βάρδια. Τα απογεύματα δουλεύω σκληρά μόνος μου στο σπίτι, μόνος μου το χτίζω και έρχομαι τη νύχτα εδώ πέρα 12, 11, 1 η ώρα και τρέχω κανένα δίωρο και κάτω από αυτές τις συνθήκες δηλαδή της κούρασης και της εξάντλησης έκανα όλα αυτά τα παγκόσμια ρεκόρ που γίνανε στη δεκαετία του 80. Την πόλη δεν ήταν τόσο κοντινή με την έννοια ότι δεν είχα χρόνο. Δηλαδή είχα φίλους και δεν μπορούσα να τους δω. Ο χώρος μου ήταν εδώ, το στάδιο όσο αναφορά την προπόνηση και το σπίτι μου όσο αναφορά τη δουλειά. Πολύ δύσκολα τα βγάζα πέρα τότε επειδή ο μισθός μου δεν με έφτανε. Τελικά και για να ζήσω και την οικογένειά μου και για να ταξιδεύω έφτανα στο σημείο να τα κάνω όλα μόνος μου στο σπίτι. Δηλαδή, ό,τι τυχόν χρήματα μπορούσα να βάλω στην άκρη πήγαιναν σε υλικά. Όλα τα άλλα γίνανε με προσωπική εργασία. Το 81 επιστρέφω μόνιμα στην Τρίπολη πια και τότε θυμάμαι ότι ζήτησα από τον τότε Σέγας να μου στείλει κριτές. Δοκίμασα να τρέξω 100 χιλιόμετρα στην Τρίπολη, τρέχοντας από την πόλη. Το στάδιο συγκεκριμένα 20 χιλιόμετρα έξω, επιστροφή, πάλι έξω, πάλι επιστροφή, 100 χιλιόμετρα συνολικά. Και ήξερα ότι ό,τι επίδοση και να έκανα, αφού δεν είχε τρέξει άλλος Έλληνας, θα ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Τελικά το έκανα, έκανα 7.35 και δεν ήρθε κανένας κριτής του ΣΕΓΑΣ. Διάβασα στην εφημερίδα ότι θα γινόταν ο αγώνας αυτός από την Αθήνα στη Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό που σκέφτηκα τότε είναι ότι απλά να δηλώσω συμμετοχή και είχα την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρω τουλάχιστον να τερματίσω και ότι μάλλον θα είμαι ο πρώτος Έλληνας. On the 30th of September 1983, a date close to the anniversary of that great feat almost 2500 years before, athletes competing in the first open international Spartathlon, one woman and 44 men. Set out from Athens, in the footsteps of Thucydides. Τελικά μπαίνοντας διαδρομή,
Παρόλο που προηγήθηκαν μέχρι το μαραθώνιο δύο άλλοι, ο Γιουγκοσλάβος, ο Ντούσαν, ο Μράβλη και ο Φεμπράδρα από την Αγγλία, τελικά πήρα κεφάλι μετά τα Μέγαρα και τράβηξα κάθεκτος μέχρι τη Σπάρτη, ηρωικά βέβαια, η καρδιά μου πήγε να σπάσει, είχα φοβερές εμπειρίες στη διαδρομή, μετά την Εμμαία, ανεβαίνοντας το βουνό του Αρτεμίσιο. Yannis Kouros combines his passion for running with being a caretaker at Tripolis Sports Stadium. He composes songs and music while he trains in the hills and plains of his native Arcadia. Who knows, 2,500 years ago, he might have been a military courier like Phidippides. Φτάνοντας στην κορυφή του βουνού και αγναντεύοντας την Αρκαδία, βάζω τις φωνές, ας πούμε, έτσι από μια ευεξία που είχα και λέω «Πού είσαστε βρε πατριώτες» και κουδούνιζε η φωνή μου μέσα στη νύχτα τώρα σε όλα τα βουνά και ανατρίχιασα. Αυτό βέβαια μου κόστησε γιατί κατεβαίνοντας μετά στην πεδιάδα, στη λεκανοπέδιο της Αρκαδίας, έτρεμα. Τελικά έφτασα στη Σπάρτη φορώντας κάτω φόρμες προς τα τελευταία χιλιόμετρα και όχι μόνο κέρδισα τους Έλληνες, κέρδισα με όλη την οργάνωση και την εποχή εκείνη κατέβαιναν οι καλύτεροι δρομείς οι παγκόσμιοι πρωταθλητές των υπεραποστάσεων. Δηλαδή ήρθαν αθλητές που είχαν παγκόσμια ρεκόρ στα 200 χιλιόμετρα, στις 24 ώρες, 48 ώρες, στα 6 ημέρα. Και κέρδισα μάλιστα με 3 ώρες και κάτι διαφορά από το δεύτερο. Οι Εγγλέζοι οργανωτές είχαν πει ότι αυτός ο αγώνας, ο πρώτος καλύτερος που μπορεί να συμβεί να έρθει, ας πούμε, στη Σπάρτη, θα είναι 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Ξεκινούσαμε 7 η ώρα το πρωί της Παρασκευής. Και υπολογίζαμε 10 η ώρα είναι το πιο γρήγορο που μπορεί να έρθει. Και εγώ φτάνω 5 παρά 10 το πρωί. Οπότε ήταν ξημερώματα, όλοι κοιμόντουσαν. Και θυμάμαι ότι μπήκανε σε συναγερμό οι Σπαρτιάτες τότε, ο Δήμαρχος, να ξυπνήσει το δεσπότη, τις κοπέλες αυτές, με τις ενδυμασίες να ντυθούν τελευταία στιγμή. Κομμωτήριο δεν είχαν χρόνο να πάνε. Αλλά η έκπληξη αυτή, ας το πούμε, ανατράπη την επόμενη χρονιά που θυμάμαι ο Δήμαρχος της Σπάρτης. Όχι μόνο δεν κοιμόταν, αλλά ήρθε να με προϋπαντήσει από τα σύνορα Αρκαδίας Λακωνίας, δηλαδή 30 χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη και με πηγαίνανε συνοδεία με το αυτοκίνητο. Πάρα πολλοί και Αρκάδες τότε και Σπαρτιάτες και ήταν μια σκηνή που τη θυμάμαι και ανατριχιάζω, μια σαν λιτανία, δηλαδή να τρέχεις τώρα μες τη νύχτα αυτά τους ελικοειδείς δρόμους που πάνε προς τη Σπάρτη και να βλέπεις δίπλα σου να έρχονται αυτοκίνητα και να μεταφέρονται μες τη νύχτα. Όταν κλείσα το πρώτο Σπάρταθλο, υπήρχαν αμφισβητήσεις στη Σπάρτη από τους Εγγλέζους, οι οποίοι τελικά δεν μου έδωσαν και το κύπελλο. Δηλαδή θεώρησαν ανθρωπίνως αδύνατο να καλυφθεί αυτή η απόσταση 250 χιλιόμετρων σε 21 ώρες και 50 λεπτά. Όταν έτρεξα το πρώτο Σπάρταθλο και είδα στην εφημερίδα εκείνη την αγγελία, είχα ξεχάσει, μάλλον δεν ήμουν σίγουρος για το τι είχε κάνει ο Φιδιππίδης. Δηλαδή ότι πήγε στη Σπάρτη και γύρισε. Το ανίχνευσα αυτό την επόμενη χρονιά και μάλιστα όταν έτρεχα προς τη Σπάρτη την πρώτη χρονιά, την πρώτη κιόλας φορά, λίγο πριν την αρχαία Κόρινθο, μετά τον Ισθμό δηλαδή, με έπιασαν τα νεύρα, με ενοχλήθηκα πάρα πολύ, έβαλα τις φωνές όταν είδα ότι μετά την αρχαία Κόρινθο πήγανε προς τα δεξιά, δηλαδή βόρεια. Και λέω ο Φιδιππίδης όταν έφτασε στον Ισθμό, έβλεπε νότια τη Σπάρτη. Βιαζόταν ο άνθρωπος να φτάσει όσο δυνατόν νωρίτερα στη Σπάρτη. Ο Ηρόδοτος λέει ότι ο Φιδιππίδης, στην επιστροφή του, πέρασε από το Παρθένιο Όρος. Άρα μιλάει για επιστροφή. Έχουμε λοιπόν επιστροφή στην Αθήνα και μιλάει για Παρθένιο Όρος. Παρθένιο Όρος πού είναι λοιπόν? Είναι από το Άργος προς την Αρκαδία, το Παρθένιο Όρος, και από εκεί συνεχίζει για τη Λακωνία και πάει στη Σπάρτη. Άρα εκείνη είναι η διαδρομή. Το δεύτερο που θεωρώ εγώ εξευτελιστικό για τους σύγχρονους δρόμους,
όταν ο Φιδιππίδης στην αρχαιότητα με σάνδαλα, με κακοτράχαλα, με ατραπούς και τέτοια μονοπάτια ας πούμε, που περνούσαν τότε, έτσι, έφτασε στη Σπάρτη, ζήτησε βοήθεια από τους Σπαρτιάτες, του αρνήθηκαν ή του υποσχέθηκαν αργότερα και γύρισε στην Αθήνα, κάνει δηλαδή 500 περίπου χιλιόμετρα. Και αφού σήμερα όλοι οι δρομείς, οι συναθλητές μου και οι γυναίκες ακόμα τρέχουμε 1000 χιλιόμετρα στην Αυστραλία ή 1000 μίλια που είναι 1600 χιλιόμετρα, γιατί όχι να μην το κάνουμε ολόκληρο. Εγώ αν βρεθούν υποστηριχτές, θα το κάνω ολόκληρο. Όπως το κάνω Φιδιππίδης. Αθήνα, Σπάρτη, επιστροφή μονοκόμματο. Γιατί υπάρχει και η άλλη ας το πούμε, λογική. Μερικοί θέλουν να το κάνουν σε ετάπ. Μα δεν πήγε με ετάπ, ρε φίλε, ο Φιδιππίδης στη Σπάρτη. Δηλαδή δεν πήγε στην Κόρθο διανυκτέρευση, δεν πήγε μετά στην Τεγία διανυκτέρευση και μετά στη Σπάρτη. Και γύρισε με τον ίδιο τρόπο. Πήγε μονοκόμματα. Αυτό είναι η υπέρβαση που είναι ο ηρωισμός του Φιδιππίδη. Φαίνεται εκεί. Σε ό,τι πάει να κάνεις κάτι, δηλαδή βιάζεσαι, έρχονται οι Πέρσες. Θέλεις βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Πρέπει να τρέξεις το ταχύτερο δυνατό. Να τους προλάβεις εκεί πέρα να αποφασίσουν να σου στείλουν βοήθεια. Λοιπόν, φαντάζεσαι αυτή την αγωνία του δρομέα. Και τώρα να έχουμε παπούτσια, έτσι. Να έχουμε στον δρόμο διατροφή. Πόση υγρών. Να έχουμε να μας συνοδεύουν κάπου και να μας δίνουν το ρουχισμό μας να αλλάζουν. Και ο άνθρωπος ήταν με ένα ρουχισμό κατευθείαν μέχρι τη Σπάρτη και επιστροφή. Και να πίνει νερό από τις πηγές, όπου θα βρίσκει πηγές. Πού να βρεις πηγές, ας πούμε, σε μια πολύ έτσι βραχώδη περιοχή της Πελοποννήσου. Ελάχιστες πηγές. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή την υπέρβαση του Φιδιππίδη, η οποία είναι πολύ σημαντικότερη από τη δική μας. Εγώ τρώω κάθε 20 λεπτά κάτι σε μικρή ποσότητα βέβαια, αλλά κάθε 20 λεπτά ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πίνω υγρά ανά 15 αν έχει κάνει κρύο, ανά 10 αν κάνει μέτριες θερμοκρασίες και ανά 7 λεπτά όταν έχουμε καύσωνα. Όλα αυτά πάλι εν κινήσει, δηλαδή περνάς, άμα είσαι σε στίβο, περνάς από το τραπέζι και παίρνεις κάτι και τρως ή πίνεις, ή όταν είσαι σε δρόμο όπως ήταν το Sydney Melbourne, κάποιος από τους βοηθούς έβγαζε από το παράθυρο του αυτοκινήτου ας πούμε, το ποτήρι ή το φαγόσιμο, το έπαιρνες, έτρωγες και συνέχιζες. Ή αν ήταν πόσιμο, έδινες πίσω το μπουκάλι. Πολλές φορές όταν έχει υγρασία, εγώ αλλάζω κάθε μισή ώρα φανέλα. Και αυτά πάλι γίνονται εν κινήσει. Δηλαδή, όπως τρέχω, βγάζω τη φανέλα που φοράω εκείνη τη στιγμή και είναι μουσκεμα, τη δίνω πίσω και παίρνω την άλλη και τη φοράω χωρίς να σταματήσω ούτε δευτερόλεπτο. Κυρίως στα 24 ώρα δεν κοιμάμαι ποτέ μου. Στα 48 ώρα επίσης ποτέ, εκτός αν έχω πάρα πολύ, ας το πούμε, τάση για να κοιμηθώ τη δεύτερη μέρα, η πνιλία και κλείνουν τα μάτια μου, μπορώ να κοιμηθώ 10 λεπτά τη δεύτερη νύχτα στο 48 ώρα. Εγώ ήμουν με μία ώρα, λοιπόν, φρόντισε να ξαπλώσω μόνο 10 λεπτά. Μην κάτσουμε παραπάνω, καλήκαμε. Έτσι, αλλιώς έχω τώρα πάρα από μία ώρα που σένομαι, έχω χάσει πάρα πολύ απόσταση και δεν βγαίνει αλλιώς. Αποφεύγω λοιπόν να σταματάω. Με τρομάζει η εγκατάλειψη ενός αγώνα ή τουλάχιστον η παύση. Άμα έχω μια παύση θα πρέπει να είναι πολύ μικρή διάρκεια. Βοήθαμε λίγο σηκώμητα. Το άλλο. Σκέψε. Εγώ τουλάχιστον κάνω αυτοποβολή και λέω αυτό θα με φτάσει. Θα μου αρκεί δηλαδή ο ύπνος, γιατί το δοκιμάζω στην καθημερινή μου ζωή. Όταν έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω, όπως όταν σπούδαζα επί 4-5 χρόνια, κοιμόμουν μόνο μισή ώρα μέσα στον όρο το 24ωρο. Επί 20 χρόνια τώρα, επειδή έχτιζα το σπίτι μου στην Τρίπολη και επειδή κάνω το αγώνισμα αυτό και έχω πάρα πολλές ανασχολήσεις, κοιμάμαι 2 με 2,5 ώρες μέσα στον όρο όλα αυτά τα χρόνια.
Και πάντα λέω αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, αν όμοι γέννητο, ένα μέλος της οικογένειάς μας του συμβεί κάτι και πάει στο νοσοκομείο, δεν καθόμαστε και ξενυχτάμε δίπλα του. Γιατί ξενυχτάμε? Ξενυχτάμε γιατί αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό, είναι κάτι σοβαρό σημαίνει. Έτσι λοιπόν εκλαμβάνω και εγώ τους αγώνες μου όλους και λέω ότι είναι φοβερές ευκαιρίες, μοναδικές ευκαιρίες, δεν θα τύχουν άλλες τέτοιες, δεν ξέρεις αν μπορείς να ξανατρέξεις μετά από έναν αγώνα, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ξανατρέξεις ποτέ αν τραυματιστεί σοβαρά. Και προσπαθείς να έχεις μειώσεις κάθε είδους, μειώση από τον ύπνο, μειώση από τις παύσεις για να αλλάξεις ρουχισμό, από το να σταματήσεις να φας, πρέπει πάλι να κινείσαι. Ή ακόμα και αν φας στέρεο φαγητό, να το φας περπατώντας, να μην το φας, ας πούμε, καθιστός. Βαθιά κληρονομιά που κουβαλάω μαζί μου. Και όταν τρέχω, νιώθω όλους τους ήρωες του 21 αλλά και τις αρχαιότητες να τρέχουν μαζί μου, να με εμπνέουν, να μου δίνουν κουράγιο. Είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν νομίζω ότι την έχουν οι άλλοι συναθλητές μου. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν Έλληνας, δεν θα είχα καταφέρει να κάνω τίποτα από αυτά που έχω κάνει. Οφείλω το μεγαλύτερο μέρος των επιδόσεων μου στην Ελλάδα. Στην ιστορία της γενικά, οι πρόγονοί μας, όλα αυτά τα ιστορικά πρόσωπα, τα ηρωικά πρόσωπα, είναι σαν να είναι μέσα μου, σαν να ζουν μαζί μου. Η σημαία για μένα είναι ένας τρόπος διέγερσης. Δηλαδή, όπως είναι ένα τραγούδι επικό, είναι και η σημαία. Όταν δηλαδή μετά από ένα χιλιόμετρο πλησιάζω, ας πούμε, ένα ρεκόρ. Άμα αρπάξω τη σημαία, αυτό το χιλιόμετρο ενώ θα πήγαινα κούτσα-κούτσα, ξέρω να το κάνω σε 5-6 λεπτά, μπορώ να το κάνω σε 4. Καλπάζω. Έχοντας την ελληνική σημαία και την ταραπουνάω και λέω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Θυμάμαι τέτοια πράγματα. Ο υπερμαραθώνιος, εγώ θα έλεγα ότι είναι ζωή. Η ζωή μας δεν είναι κάθε μέρα, ας πούμε, πλέντι, ούτε κάθε μέρα με ρολόι. Έχει up and downs, πάνω κάτω. Αισθάνεσαι όμορφα, πετάς. Αισθάνεσαι χάλια, πέφτεις για λίγο, ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου. Το θέμα είναι όταν είσαι εκεί χαμηλά, όταν είσαι κουρασμένος, όταν έχεις χάσει νύχια, όταν έχουν πρίσει τα γόνατά σου, όταν πονάει η μέση σου ή ξέρω εγώ, έχεις αφυτατωθεί ή έχεις συχνορία και σταματάς κάθε λίγο και λιγάκι, πώς θα βρεις τους τρόπους, σκέφτεσαι, να εμπνευστείς ή να κάνεις κάτι να ανταπεξέλθεις σε αυτά τα προβλήματα. Εγώ στο σημείο εκείνο που φτάνω, ας πούμε, να με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου, αρχίζω να ανιχνεύω τρόπους έμπνευσης. Δηλαδή, λέω αυτή τη στιγμή χρειάζομαι, ας πούμε, να ακούσω το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, Φερρυππίνη. Ή να ακούσω το Μίκη Θεοδωράκη το 8.78. Ήταν κάποτε δύο φίλοι και τα λοιπά. Και πετάω, ανεβαίνει η τρίχα μου, ας πούμε, αναπτερώνομαι, φτάνω σε ένα άλλο επίπεδο, πάω να καταλαβαίνω τον πόνο και την κούπωση και είμαι στο στάδιο της υπέρβασης. Πετάω. Straatje en dan moet je zeker weg.
Για δύο λόγους μπορώ να ζητήσω να μπει μουσική. Ή γιατί αρχίζω να κουράζομαι, χρειάζομαι έμπνευση, ή γιατί με τόσο πολύ όμορφες στιγμές ευεξία που θέλω να ανέβω ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν άλλος εμπνέεται το ίδιο, αλλά εγώ τουλάχιστον ακούγοντας αυτά τα τραγούδια ή τα ορχιστρικά πετάω. Βέβαια μετά πληρώνεις, γιατί σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι ενάντια στην υγεία σου. Μπορεί η άρθρωσή σου, ας πούμε, στο γόνατο να μην δουλεύει καθόλου και να είναι σαν ξύλο, ξέρω, και να πέφτει κάτω. Και εσύ να μην αισθάνεσαι, επειδή είσαι εμπνευσμένος και πετάς στους 7 ουρανούς, το κορμί το σκοτώνεις. Μια φορά έτρεχα Σίδνεϊ Μελβούρνη και μου συνέβη το εξής με τα τραγούδια. Εγώ σε όλη τη διαδρομή ακούω αυτό το είδος, το έντεχνο. Με δικές μου κασέτες που έχω μαζί μου και τις βάζω στα μεγάφωνα ή φοράω το Walkman, άμα θέλω να είμαι πιο πολύ έτσι αφοσιωμένος. Μπαίνοντας λοιπόν στη Μελβούρνη στα πρώτα προάστια, χιλιάδες ο ελληνισμός με τα αυτοκίνητα και τους έδιωχνε η αστυνομία, πήγαιναν παρακάτω, κάνανε τη στροφή, ξαναγυρίζανε. Ένας τύπος εκεί πέρα έβαζε δημοτικά και θυμάμαι ότι πέρναγε δίπλα μου και με ξεκούφωνε, με συνδιακόσα την Παπαλάμπερνα, ας πούμε. Εγώ έχω μεγαλώσει με την Παπαλάμπερνα. Ο πατέρας μου την τραγουδούσε, σαν πήρα ένα κατήφωνο στην άκρη το ποτάμι επίσης έλεγε, όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια. Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ σαν να με σκότωσες. Του λέω του ανθρώπου που ήταν δίπλα μου στο πλήρωμα μου, διώχτωσες λέω από εδώ που γίνεται, θέλω να ακούω τη δική μου μουσική.
1981 και μετά που προσυλλήθηκα εδώ πέρα, δούλεψα κάπου 9 χρόνια, όπου το 1989 έχασα τη δουλειά μου με τη δικαιολογία εδώ των συναδέλφων, που έλεγαν ότι δεν προσέφερα έργο, αλλά προσέφερα εθνική προβολή, δηλαδή με τόσους αγώνες, τόσα παγκόσμια ρεκόρ. Οι άνθρωποι αυτοί σήμερα εξακολουθούν να παίρνουν μισθό. Βλέπετε σήμερα, ήρθατε εδώ, δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος. Έτσι έχουν πάρει όλοι τους και μισθούς και συντάξεις. Δεν είναι που ζουν άλλοι από τον αθλητισμό, είναι ότι εσύ προσφέρεις, μακάρι να ζουν και άλλοι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός προσφέρει αθλητισμό, δεν μπορεί να ζήσει από τον αθλητισμό τελικά. Έφυγα το 89 όταν ο πρώην προπονητής μου επανήλθε στα πράγματα με την αλλαγή της κυβέρνησης και με το ότι δεν είχαμε καμία κυβέρνηση και μου έκανε παύση μισθοδοσίας. Για πολλούς μήνες, κράτησε 9 μήνες αυτό το πράγμα. Όσους βουλευτές είδα τότε μου είπαν να το λύσουμε το θέμα αρκεί να βγούμε κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Τελικά κανείς δεν βγήκε και έτσι αναγκάστηκα και πήρα το νομαδιό μου και πήγα στην Αυστραλία μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά ταξίδια που πήγαινα για αγώνες, αλλά αποκλειστικά για αγώνες. Δηλαδή πήγαινα για 2 εβδομάδες, ετοιμαζόμουν, έτρεχα τον αγώνα και γύρναγα. Το 89 ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε αυτόν τον τρόπο και το 90 πήρα την οικογένειά μου και πήγαμε οριστικά πια ως μετανάστες εκεί. Ήταν η πιο δύσκολη, θα έλεγα, στιγμή της καριέρας μου, γιατί ήμουν αθλητής, είχαν όλη μου την ημέρα και πρωί και βράδυ στην προπόνηση. Ωστόσο αναγκάστηκα εκεί και δούλεψα σε ένα κατάστημα με αθλητικά είδη. Επίσης τα Σαββατοκύριακα δούλευα σε κέντρο και τραγουδούσα. Και ένα χρόνο μετά έζησα στο Σίδνεϊ το πρώτη χρονιά. Φεύγω για τη Μελβούρνη όπου με κάλεσε εκεί πέρα ένας ηγούμενος που ήταν σε ένα μοναστήρι και μου παρέχει κατοικία και ταυτόχρονα αρχίζω να σκέφτομαι τώρα την παλιά μου αγάπη που ήταν η μουσική. Και έτσι μπαίνω στο ρυθμό αυτών των σπουδών όπου μαθαίνω ενορχήστρωση, αρμονία, ανάλυση, 12-φωνική μουσική που είναι του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια ξεκίνησα να κάνω ένα μάστερς πάνω στον Καζαντζάκη, η οποία ήταν η άλλη μου αδυναμία, επειδή έβλεπα ότι παντού στα έργα του υπάρχει αυτή η έκσταση, υπάρχει η υπέρβαση, υπάρχει ο χορός την ώρα που πεθαίνει ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, οι Εμινές, τον καπετά Μιχάλη, ο Ζορμπάς που εκφράζεται με το χορό και με το τραγούδι και με το όργανο. Όλα αυτά τα πράγματα μου έδωσαν, ας πούμε, το έναυσμα να κάνω μια μελέτη στο ρόλο που παίζει η μουσική και ο χορός. Τα χρόνια εκείνα λοιπόν έγινα και Αυστραλός υπήκος, μετά από μια τριετία γίνεσαι και άρχισα να τρέχω με τα αυστραλίζικα χρώματα, αναγκαστικά. Και πέρασαν 3-4 χρόνια μέχρι το 97 και έκανα πάρα πολλά παγκόσμια ρεκόρ τότε ως Αυστραλός, δηλαδή το 48 ιδιαίτερα στη Γαλλία, το 24 στη Μελβούνη, στην Καμπέρα και στην Αδελαϊδα. Και άρχισε τότε η ελληνική πολιτεία να κάνει μια προσέγγιση για να επαναπατριστώ. Οπότε αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, συγκεκριμένα με τον κύριο Φούρα. Πάρα πολλές φορές που ερχόμουν εδώ στην Ελλάδα για αγώνες στην Ευρώπη. Τελικά καταλήξαμε σε κάποια σημεία να διεκπεραιωθούν και για να επαναπατριστώ. Ωστόσο από αυτά τα σημεία δεν συνέβη και τίποτα. Παρά μόνο ένα από αυτά, και okay, δεν έγινε από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έγινε από φίλους κυρίως και από ανθρώπους που με αγαπάνε και με εκτιμάνε την προσφορά μου στον αθλητισμό. Και τελικά μπήκα στην αεροπορία ως αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Στους αγώνες συνήθως χάνονται νύχια, κυρίως όταν υπάρχει κάτι φόρα και το νύχι χτυπάει κάτω μπροστά στο παπούτσι. Και όλα αυτά τα χτυπήματα το μαυρίζουν και τελικά φεύγει το νύχι. Και ο μεγαλύτερος πόνος, όπως και το δόντι, θα έλεγα το νύχι είναι πολύ πιο φρικτός πόνος. Ιδιαίτερα όταν το ξεριζώνεις. Ή μπορεί να το αφήσεις εκεί πέρα και το ξεριζώνεις την άλλη εβδομάδα και τελειώσει ο αγώνας. Αλλά το θέμα είναι ότι γύρω από αυτό υπάρχουν φουσκάλες με υγρά. Εγώ τουλάχιστον λειτουργώ ηρωικά. Πολλοί απορούν την ώρα που με βλέπουν και τρέχω. Σταματάω, παίρνω την καρφίτσα μου από τον αριθμό, βγάζω το παπούτσι, τρυπάω τη φουσκάλα. Καμιά φορά πάνω και από το παπούτσι, για να μην χάνω χρόνο και το βγάλω. Αν βλέπω ότι με το χρόνο μου δεν τα πάω καλά και έχω χάσει έδαφος, μπορεί να εντοπίσω που είναι, το τρυπάω
και βγαίνει το υγρό και συνεχίζω. Θα τη σκάσεις τη φουσκάλα? Φυσικά. Σε πονέσει περισσότερο στο τρέξιμο? Πονάει στην αρχή. Μετά έχουμε τη δύναμη και τα ξεχνάμε. Έτσι λειτουργείς ηρωικά και το ξεχνάς μετά. Ο πόνος υπάρχει. Το ξεχνάς, ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Λέω, κάτσε να σκεφτώ με τον ήχη τώρα. Είχα την τάση να βρω μια γυναίκα, μια Ελληνίδα, που να με καταλαβαίνει και να αποδέχεται πλήρως αυτό που κάνω. Γιατί εδώ δεν έφτανε να είναι κοπέλα, εντάξει, έπρεπε να είναι και όλο το περιβάλλον της μαζί σου θετικό. Και σε ένα ταξίδι μου στην Πολωνία, κατά τύχη γνώρισα τη γυναίκα μου εντελώς συμπτωματικά. Είχε έρθει να δει το μαραθώνιο που έτρεχα εκεί πέρα και είχαμε κάπου 2 χρόνια αλληλογραφία. Τελικά κατασταλάζω να πάρω αυτή τη γυναίκα που νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή για την οικογένεια και τελικά δεν έπεσα έξω. Ήρθε στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικά, ήρθε στην Τρίπολη, δεν ήξερε ούτε μια λέξη ελληνικά και αγάπησε τόσο πολύ την κουλτούρα μας και τον ελληνισμό και εμένα που έμαθε ελληνικά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και σήμερα πια μιλάει ακόμα και στα παιδιά ελληνικά. Δεν σου μιλάει δηλαδή, τη μητρική της γλώσσα που είναι τα πολωνέζικα. Μιλάει άπτεστα ελληνικά και πολλές φορές το τηλέφωνο όταν παίρνουν κάποιοι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι Ελληνίδα. Νομίζω ότι είναι Ελληνίδα. Υπάρχει και συμπαράσταση, κατανοούν αυτό που κάνω, ξέρουν ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται χωρίς θυσία. Εξάλλου η γυναίκα μου όταν με γνώρισε ήξερε κατά κάποιο τρόπο ότι ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό βέβαια. Και ευτυχώς γιατί αυτό έγινε αποδεκτό. Γιατί αν, όπως είπα, έπαιρνα μια Ελληνίδα με την νοοτροπία των γονέων να παρεμβαίνω κτλ., δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που θέλω με τόση ελευθερία. Θα είχα, ας πούμε, κάπου, θα τα είχα βροντίξει, θα είχα εκραγεί, θα είχα μαλώσει και ίσως να είχα χωρίσει. Εγώ θα ήθελα να ζω στην Ελλάδα με την οικογένειά μου, αλλά με την προϋπόθεση να μπορούν να επιζήσουν τα παιδιά μου. Όταν δεν υπάρχει μέλλον για αυτά εδώ πέρα. Τουλάχιστον όταν έχουν μάθει σε μια αγγλοσαξονική κοινωνία και έχουν οραματιστεί το μέλλον τους εκεί, θα αισθάνομαι ότι θα τα σκλαβώσω ή θα τους στερήσω το μέλλον τους και θα κάνουν μεγάλη θυσία για να έρθουν μαζί μου. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δημιουργούν μια ένταση και είναι δύσκολο, ας πούμε. Από τη στιγμή που αποφασίζει ο άνθρωπος να παντρευτεί και είναι δημιουργικός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης για μένα πρέπει να παντρεύεται την τέχνη του, όποια είναι και αυτή. Υπάρχουν Ρώσοι αυτές, Εγγλέζοι και Γάλλοι, που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Επειδή πιστεύουν στο σώμα, κάθονται και τρέχουν όλη την ημέρα. Εγώ λέω, άμα είμαι σαν κι αυτούς, θα είμαι απάνθρωπος. Θα πάω στον αγώνα και δεν μπορώ να εμπνευστώ. Επομένως, προτιμώ να κάνω λίγη προπόνηση το πρωί. Τρέχω 2 ώρες ή 2,5, βέβαια σταδιακά, με διαλύματα, και άλλο τόσο το βράδυ. Υπάρχει ένας πρωταθλητής στον 100 χιλιόμετρο από τη Γαλλία, ο οποίος κάνει 3 προπόνησεις την ημέρα. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ αυτό το πράγμα. Πότε προλαβαίνει ο άνθρωπος να ασχοληθεί με κάτι άλλο πνευματικό? Επίσης οι Ρώσοι που κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, πότε προλαβαίνουν? Άρα δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Γι' αυτό όταν πάμε και τρέχουμε μαζί με αυτούς, και όταν η απόσταση είναι μεγάλη, δηλαδή και πάει να ισχύει το κορμί, αυτοί χάνουν. Που θα πρέπει να με κερδίζουν. Γιατί σαν προπόνηση κάνουν, ο ένας κάνει ποιοτικά καλύτερα, δηλαδή πιο γρήγορα, ο άλλος κάνει σε ποσότητα. Τελικά εγώ είμαι ενάντια και στις πολλές ταχύτητες. Γιατί τραυματίζουν και είμαι και ενάντια και στις ποσότητες, δηλαδή στις μεγάλες διάρκειες. Δηλαδή, μου αρέσει ποιοτική να κάνω λίγο και με τέμπο στα μέτρα του αγώνα. Και όταν θα έρθει ο αγώνας, ξέρω ότι θα τρέξω υπερβατικά. Δηλαδή, η προπόνηση μου είναι εύκολη για αυτούς που ασχολούνται με αθλητισμό. Και μια κοπέλα που κάνει, ας πούμε, 2,40 μαραθώνιο, 2,50, το πρόγραμμά μου το βγάλει. Αλλά δεν θα τολμήσει κανείς να έρθει στον αγώνα μου, γιατί θα τρέξω με τα φυσικά, θα τρέξω ηρωικά, θα σκοτώσω τον εαυτό μου. Κοίτα, σπάσαμε ένα εδώ πέρα, σπάσαμε. Ού, πάμε και σήκωτα. Σπάρτα 86, winner, πω εμάνα. Βλέπετε εκεί.
κοίταξε, αδείς το βαξεκάσι, το τρίμηνο της Αυστρίας. 84. Πιο βαριά. Κουέστη Φιλουράν το 89, Σίδνεϊ Μέλμπουρν, ούλτρα μάραθον, 1011 χιλιόμετρα, 5 μέρες και 2 ώρες. Αυτό είναι το καλύτερο ρεκόρ που έχω πετύχει. Στο 89 έκανα την πιο γρήγορη κούρσα. Όλες οι άλλες κούρσες ήταν από 5 μέρες και μισή μέχρι 6 μέρες. Εδώ έχω κάνει 5 μέρες και 2 ώρες, 27 λεπτά. Κάνω πάσα στο τέλος. Στον αγώνα του Σίδνεϊ Μελβούρν, την πρώτη φορά που έτρεξα, ο δεύτερος τερμάτισε 24 ώρες πίσω μου. Και να σας πω και το εξής, ότι την πρώτη χρονιά οι οργανωτές αντέγραφαν το τι τρώω και νόμιζαν ότι το μυστικό θα είναι, όπως λέγαμε, στην προπόνηση στη διατροφή. By sleeping rarely and keeping up a pace of between 10 and 12 kilometers an hour. His diet consists of carbohydrates like chocolate cake and biscuits, lots of fruit and fluids. Ένας αθλητής από αυτούς, ήταν μάλλον τρία αθλητής, έκανε τρίαθλο, τον είχαν βάλει να δοκιμάζει κάθε τι που τρώω. Οπότε έτρωγα ένα κομμάτι κέικ, το έδινα πίσω στον βοηθό μου, αυτός καθόταν στο πίσω μέρος του βαν, το δοκίμαζε. Έτρωγα ένα κομμάτι μπανάνα, το δοκίμαζε. Έκοβα ένα κομμάτι σοκολάτα, το δοκίμαζε. Εγώ, έναν άλλο τέχνασμα που έχω έμπνευση είναι ότι μου αρέσει να οσφρίζω με κολόνια. Οπότε φορούσα ένα περικάρπιο στο χέρι μου και είχα κολόνια στα πράγματά μου στη βαλίτσα μου. Ζητάω από τους, γιατί είχα και Έλληνες συνοδούς, ζητάω από τον Έλληνα το συνοδό, φέρε μου την κολόνια. Αλλά πολλές φορές δεν στάζω μόνο σε αυτό το περικάρπιο, ρίχνω και στο μουστάκι μου. Οπότε παίρνω το μπουκαλάκι και κάνω αυτό. Για να πέσει στο μουστάκι, όταν υδρώνεις, η μυρωδιά παραμένει περισσότερο. Και το δίνω πίσω στον Έλληνα τον συνοδηγό, το δίνει πίσω. Μετά από λίγο ακούμε τον τριαθλητή, συγγνώμη, να ξερνάει. Και μόνο τότε καταλάβαμε ότι αυτό τα δοκίμαζε. Μέχρι την στιγμή δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Και τελικά την άλλη χρονιά, παρόλο που είχαν όλοι το πρόγραμμα μου, ξέρετε πόσο τερμάτισα μπροστά, 28 ώρες μπροστά. Την τρίτη χρονιά, αφού είδαν ότι κερδίζω με τέτοιες διαφορές, πήγαν οι δημοσιογράφοι, στους οργανωτές, και είπαν ότι άμα συμβαίνει αυτό, να τερματίζει ο κούρος τόσο μπροστά από τους άλλους, ο αγώνας θα χάσει το ενδιαφέρον του. Επομένως, πρέπει να βρούμε ένα τέχνασμα να έχει αγωνία. Και τελικά αποφάσισαν να φεύγουν όλοι οι αθλητές, όλοι οι υπόλοιποι, 12 ώρες μπροστά, να περιμένω εγώ στο ξενοδοχείο 12 ώρες και να φεύγω μετά. Για να δω αν μπορώ, μάλλον να έχει αγωνία ο κόσμος, να δούμε ποιος θα τους φτάσει. Yeah, we got here, obviously, with all the assistance and that, and somewhere to follow, but he's really at least big, waiting medical assistance, I'd say, he's probably dehydrated. Βέβαια, το κοινό δεν γνώριζε ότι εγώ αν τερματίσω έτσι 11 ώρες 59 πίσω από κάποιον, πάλι είμαι νικητής.
από μικρό παιδί θεώρησα ότι ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και δεν θέλω να φύγω χωρίς να αφήσω κάτι πίσω μου. Από τη στιγμή που διαπίστωσα ότι σε αυτό το χώρο, στο ultra running, για τόσα χρόνια δεσπόζω, αλλά και από τα πρώτα βήματα, όταν είδα ότι είναι εφικτό να κάνεις ένα παγκόσμιο ρεκόρ, θεωρώ ότι γράφεις ιστορία με την έννοια ότι αυτά μένουν ως γραπτά μνημεία και θα εμπνέουν μετά από 100 χρόνια, από 200 χρόνια, όπως εμένα με εμπνέει σήμερα ο Φιδιππίδης, ο Σπύρος, ο Λούις και όλοι οι αθλητές που έχουν περάσει. Για μένα έχουν γράψει ιστορία. Δεν έχει σημασία η επίδοσή τους. Η επίδοσή τους είναι δευτερεύουσα. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, πάντα καταγράφεις ένα, ας πούμε, χτίζεις ένα λιθαράκι στην ιστορία του αθλητισμού. Που σημαίνει ότι αυτό που έκανες για την εποχή σου ήταν υπέρ το δέον, ήταν υπερβατικό, ήταν δηλαδή ξεπέρασες τα όρια σου. Άρα ο καθένας στον χώρο του έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τον εαυτό του. Έτσι, και να γράψει ιστορία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο κάθε άνθρωπος, οι συνθέτες, οι ζωγράφοι, οι λογοτέχνες. Ο Καζατάκης, ας πούμε, δουλεύει τόσες ώρες. Έχει γράψει μια οδύσσια εκεί πέρα που να τη διαβάσεις δεν τολμάς. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει έναν άθλο, ένα ρεκόρ. Είναι, ας πούμε, η εξωτερήκευση της ελευθερίας στο τρέξιμο, πιστεύω. Το κατεξοχήν είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ο άνθρωπος να κάνει από τη στιγμή που αρχίζει να περπατάει. Είναι το επόμενο βήμα, είναι το τρέξιμο. Είναι δηλαδή πιο φυσική κίνηση. Όλα τα άλλα που έχουν μηχανευτεί και γίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή τα άλματα, οι ρήψεις κτλ., είναι τεχνάσμα. Το πιο φυσικό αγώνισμα για μένα είναι το τρέξιμο. Όσον αφορά το στυλ μου, την εποχή που άρχισα αθλητισμό στα εφηβικά μου χρόνια και στα γυμνασιακά, έτρεχα στις μύτες των ποδιών, κάπως έτσι, επειδή φορούσαμε και spikes, καρφιά την εποχή εκείνη, και αυτό ήταν φυσιολογικό. Αλλά αυτό το είδος τρεξίματος το αφομοίωσα και το διατηρούσα για πάρα πολλά χρόνια, τρέχοντας ακόμα και 5 και 10 χιλιόμετρα ή και μαραθωνίους. Όλα τα χρόνια εκείνα έτρεχα μαραθώνιο στις μύτες και θυμάμαι ακόμα και το 83 που δοκίμασα να τρέξω το πρώτο σπάρταθλο. Έτρεχα με αυτό το στυλ στις μύτες των ποδιών μου μέχρι την Κόρινθο. Οπότε κάπου εκεί με βρίσκει ένας κριτής του Σέγας στην εποχή εκείνη, ο κύριος Ψακής, ο οποίος ήταν προπονητής στην Αίγυπτο, γύμναζε βασιλικές οικογένειες εκεί πέρα και μου είπε κάτι συγκλονιστικό παράλληλα και για το στυλ μου. Λέει: Γιαννάκη, πρόσεξε, κάθεσε λίγο στις φτέρνες σου, τρέχεις στις μύτες, δεν θα κρατήσεις τόσο απόσταση. Και έτσι πήρα κουράγιο και εγώ, άλλαξα λίγο το στυλ μου, άρχισα να πατάω στις φτέρνες. Και σήμερα πια, κάνοντας τόσους πολλούς αγώνες, μετά από πολλά χρόνια, έχω υιοθετήσει ένα οικονομικό τρέξιμο, δηλαδή κρατάω την έδρα μου χαμηλά και ρολάρω. Οπότε όταν με βλέπει κανείς, νομίζει ότι τρέχω με λυγισμένα γόνατα. Που όντως έτσι είναι, αλλά αυτό είναι πιο οικονομικό τρέξιμο από το να τρέχεις, ας το πούμε, όρθια, πηδηχτά. Και αυτό το στυλ, το πηδηχτό, δηλαδή το που φαίνεται όμορφο, κουράζει, γιατί οι κραδασμοί περνάνε στα γόνατα, μετά στο ισχύα, περνάνε στην πολιτική στήλη και στον εγκέφαλο. Επομένως, άμα τρέχεις 6 μέρες συνέχεια με αυτό το στυλ, είναι σαν να τρώσεις μια σφυριά σε κάθε βήμα στο κεφάλι. Τερματίζουμε μια χρονιά, δεν θυμάμαι αν ήταν το 88 ή το 89 ή το 90. Μια χρονιά στη Μελβούνη, όπως όλες τις φορές. Και πάω με το πλήρωμά μου στο ξενοδοχείο. Με το που πάω στο ξενοδοχείο, σου λέω πάω να φύγουμε. Μα μου λέει ο φυσιοθεραπευτής μου, γιατί, τι συμβαίνει? Λέω, δεν βλέπετε το πάτωμα? Λέω, όπως μπήκα στο δωμάτιο, το πάτωμα, λέω, γέρνει. Η πλευρά είναι χαμηλότερη από αυτή. Πάω να φύγουμε, πάμε σε άλλο ξενοδοχείο. Ρε, είσαι καλά, εδώ είναι μια χαρά το ξενοδοχείο. Όχι, πάω να φύγουμε. Τελικά, τι είχε συμβεί? Τα τελευταία 300 χιλιόμετρα όταν τρέχεις στην Μελβούνη από τα ορεινά που αλλάξαμε διαδρομή μετά, τρέχαμε δηλαδή από το Κούμα, μια περιοχή έξω από την Καμπέρα, στο τέλος αναγκαστικά στη Βικτόρια κατηφορίζεις. Ενώ σου κατηφόριζα όλα αυτά τα χιλιόμετρα, 300 μέρα νύχτα, με τόση κούραση, μπορεί να το θεωρούσα ως ίσωμα. Οπότε όταν είδα ίσωμα, το θεωρούσα κατηφόρα ή αντίστροφα. Είναι ένα φαινόμενο που συχνά συμβαίνει. Και είπα, άλλοι ούτε τολμάνε να διεισδύσουν αυτό το χώρο, να τρέξουν από εκεί και μετά ηρωικά, γιατί μόνο ηρωικά μπορεί να τρέξει από εκεί και μετά.
Δεν σε πάει τίποτα άλλο. Ή συμβιβάζεσαι και σταματάς, πας για ξεκούραση, πας στο ξενοδοχείο αν είσαι σε χώρο τέτοιο, ή πας στη σκηνή σου, αν είσαι σε στάδιο που τρέχεις γύρω-γύρω, ξεκουράζεσαι μια-δύο ώρες και ξαναβγαίνεις μετά και σέρνεσαι σιγά-σιγά μέχρι να βρεις τον εαυτό σου, αν τον βρεις. Από την πρώτη μέρα σκέφτεσαι, ας πούμε, έχω άλλες 30 ώρες, έχω άλλες 24, έχω άλλες 12 και πάει έτσι. Και μία ώρα να μείνει πάλι γολγοθάστανε. Και θα έλεγα ένας λόγος που κάνω αυτά τα αγωνίσματα είναι αυτός, δηλαδή να βρίσκομαι σε αυτές τις όμορφες στιγμές, τις υπέρβασεις. Δεν μπορεί να τις ζήσεις σε μια καθημερινή ζωή. Δεν μπορώ, ξέρω, μπορεί να δουλέψω να γυμνείς πάλι και να τους σηκώσουν το πόδι, αλλά είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Πρώτη φορά το παθαίνεις αυτό? Αυτό το συγκεκριμένο, νομίζω, ναι. Λάει. Τι είπες? Μην διαρρεύσει αυτό που είπα. Αλλά. Αυτό που είπα, μην διαρρεύσει εδώ πέρα σε άλλα πληρώματα, το ξέρεις μόνο εσύ και ο στράτος. Εννοείται. Εντάξει, κανένας άλλος δεν το μάθει. Τελείωσε άμα το μάθει κάποιος αντίπαλος. Η σκέψη να σταματήσεις έρχεται συχνά. Ωστόσο, εγώ δεν έχω εγκαταλείψει κανένα αγώνα που τον έχω υιοθετήσει μέσα μου από εβδομάδες, δηλαδή είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Δηλαδή, να πω ότι πάω στη Νέα Υόρκη και πάω να κάνω ένα 24ωρο και το έχω στο μυαλό μου 2-3 εβδομάδες, μου είναι αρκετό και δεν πρόκειται να σταματήσω ό,τι και να συμβεί. Εγώ πολλές φορές το πλήρωμά μου το ενημερώνω και τους λέω θα ανησυχείτε όταν με βλέπετε και δεν μιλάω καθόλου και είμαι έτσι νοσηρός, ας πούμε, κουρασμένος, προσγειωμένος κτλ. Θα αισθάνεστε υπέροχα, τους λέω, όταν εγώ βάζω τις φωνές. Που σημαίνει ότι είμαι σε εγρήγορση, ελέγχω τα πάντα, αλλά πάνε όλα καλά. Την πρώτη φορά που έτρεξα στο εξάήμερο στη Νέα Υόρκη, ο φόβος του να μείνω φυτό για πάντα στη ζωή μου ήταν πολύ έντονος. Δηλαδή το ένιωθα μετά από το πρώτο 24ωρο συνέχεια. Όταν είδα ότι το κορμί μου δεν λειτουργεί πια, είναι νεκρό και εγώ το κουβαλάω με το ζόρι χωρίς τη συγκατάβασή του, ήμουν απεπισμένος πια ότι θα μείνω φυτό, ότι δεν μπορέσω πια να περπατήσω, όχι να τρέξω μετά τον αγώνα. Αλλά νομίζω ήταν παράλληλα και γνώση μου, δηλαδή ήθελα να γράψω ιστορία και να θυσιαστώ. Ουσιαστικά το είδα σαν θυσία ενός αρχαίου δράματος. Θυσιάζομαι εν γνώση μου ότι θα αφήσω κάτι πίσω μου. Με κάλεσαν στη Νέα Ζηλανδία να τρέξω 7 μέρες μετά όμως, από μία πόλη σε άλλη, το γύρο της Τασμάνιας. Η δεύτερη μέρα έπιασε χιόνι. Τελικά άντεξα με σκούφους και τα λοιπά και την πέμπτη μέρα ξαναρχίζει πάλι η κακοκαιρία με πάρα πολύ κρύο και κάπου σε ένα σημείο ενδιάμεσα της διαδρομής εκείνης της πέμπτης μέρας αισθάνομαι ότι την καρδιά μου να έχει αριθμία, σαν να μην δούλευε. Οπότε λέω στο πλήρωμά μου φέρτε μου μία φόρμα. Φοράω μία φόρμα, φοράω γάντια, φοράω σκούφο, μετά άρχισα πάλι να μην αισθάνομαι καλά με την καρδιά μου, λέω φέρτε δεύτερη φόρμα και σχεδόν ακινητοποιήθηκα. Γιατί όταν τρέχεις και πέσει η θερμοκρασία σου και δεν συνεχίζεις να κινείσαι, τελικά κάτι δεν πάει καλά. Και τελικά ήταν η πρώτη φορά που λέω βράσταλο, δεν αξίζει τον κόπο που συνήθως δεν το κάνω. Δηλαδή θεώρησα ότι φοβήθηκα τόσο πολύ μήπως πεθάνω και μάλιστα κάνει και μια δήλωση ότι δεν ήθελα να αφήσω τα κόκαλά μου στα βουνά της Τασμάνιας και σκέφτηκα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου κτλ. Και τα θεώρησα ότι είναι πιο πρωτεύοντα πράγματα στη ζωή μου από ότι ο αθλητισμός. Your life, and of course your family and friends, and I thought of my family because I didn't want to leave my bones in those
hills up there. That's what I wanted to say. Thanks very much. Τελικά άφησα και πέρασε ο Ρώσος μπροστά και το θεώρησα δευτερεύον τον αγώνα αυτό. Την πρώτη φορά που σταματάς μετά από 24 ώρες, ε? Νερό ρε εσύ, νερό να γεμίσουν, πού θα μπουν τα πόδια μου μέσα, πού θα κολυμπήσουν τα πόδια μου. Δεν καταλαβαίνω, βάλε από αυτά που έχεις, δεν πειράζει. Το γόνατο έχει τόσες πολλές τριβές που πρίζεται τελικά. Και όσο είναι πρισμένο το γόνατο, η κίνηση βέβαια μειώνεται. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλο σκέλος, μειώνονται τα βήματα, τρέχεις πιο όρθια και έχουμε το πρόβλημα που περνάει ο κραδασμός στον εγκέφαλο και ζαλίζεσαι. Και είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, νομίζω, στις δρομές υπεραποστάσεων, τα γόνατα. Αχ, Ζελίνη, κρέμα που τρώω. Να το έχω άλλο. Μα νομίζω είναι το αναμενόμενο. Έχω αρκετά, είναι έκπληξη για μένα το να κρατάω και να κερδίζω τόσα χρόνια. Πρόσφατα μάλιστα είδα και ένα άρθρο στο ίντερνετ που κάποιος ειδήμων απορούσε που επί 20 χρόνια είμαι στην επικαιρότητα και μάλιστα κερδίζω και εξακολουθώ να κάνω και μεγάλες επιδόσεις και μάλιστα όσο περνάω τα χρόνια πάω καλύτερα. Αλλά θα ήταν φυσικό να βρεθώ κάποια μέρα πίσω από κάποιον, να χάσω κτλ. Είναι αναμενόμενο. Αν ποτέ αυτό συμβεί, θα γίνει κυρίως από ασιατικούς δρομείς, δηλαδή Ιαπωνέζους, Κινέζους κτλ. Επειδή αυτοί έχουν μια ανάλογη φιλοσοφία προσέγγιση του τρεξίματος που δεν βασίζονται μόνο στις σωματικές δομές, έχουν μια φιλοσοφία διαφορετική, δηλαδή πάνε εύκολα σε υπερβάσεις. Με κατηγορούσαν όταν έφυγα από το σπίτι, λέει πού θα πάω να φτιάξει το σπίτι, να σηκώνεις το πρωί και να έχεις αυτή τη θέα, ένα πεσημιστικό ας το πούμε περιβάλλον, μια τέτοια εικόνα. Λέω εμένα όχι μόνο μ' αρέσει, με εμπνέει κιόλας γιατί πιστεύω ότι προσγειώνει. Δηλαδή έχοντας κατά νου και βλέποντας το αυτό κάθε μέρα ή από την κουζίνα σου ή από το δωμάτιό σου όταν ξυπνάς, λες θα πρέπει να κάνω κάτι σήμερα και αύριο και μεθαύριο γιατί εδώ θα καταλήξω. Επομένως είναι ευλογία γιατί συνέχεια μου θυμίζει την αποστολή μου σε αυτόν τον κόσμο. Ότι έχω να προσφέρω και πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε. Ο Κράτος που είναι? Έχει πάει για ύπνο. Ναι, αλλά εδώ είναι στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Θα έρθει κάνα μισά ώρα. Έχουν περάσει, θα περάσουν σε λίγο 10 λεπτά την τελευταία φορά που έπρεπε να φας. Τι θες να κάνουμε? Θα σου πω εγώ. Το ατύχημα με εμάς τους υπερμαραθωνοδρόμους είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα Ολυμπιακό αγώνισμα. Πολλοί έχουν την αίσθηση ότι υπάρχουν λεφτά στο αγώνισμα, ενώ είναι πολύ λαθεμένοι. Εγώ έχω κάνει κάπου 60 αγώνες που έχω κερδίσει και είναι ζήτημα να έχω πάρει από τους 10 αγώνες χρηματικά έπαθλα. Οι περισσότεροι γίνονται από κλαμπς, κυρίως στην Αμερική, όπως αυτό με τον Σρίτσι Μόι, τον γκρουπ που έχω κάνει τα 1000 μίλια, πολλά 24 ώρα, τα 100 μίλια κλπ. Και είναι απλά για ένα στεφάνι της ελιάς. Ολυμπιονίκης, είσαι δηλαδή πρώτος στον κόσμο μία μόνο μέρα. Μόνο εκείνη την ημέρα και κέρδισε στους αθλητές που ήταν παρόντες. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος σε κάποιο σημείο του κόσμου που μπορεί ή να μην προκρίθηκε ή να μην τον έστειλε η χώρα του και μπορεί να ήταν καλύτερός. Αυτό είναι ενδεχόμενο βέβαια. Αλλά το να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας επειδή σημαίνει ότι έχεις καταρρύψει όλα τα προηγούμενα που έχουν προηγηθεί
Άρα είσαι πρώτος στον κόσμο και δεν είσαι μόνο την ημέρα. Είσαι για όσο καιρό μέχρι να έρθει κάποιος επόμενος. Δεν νιώθω δηλαδή μειονεκτικά απέναντι σε Ολυμπιονίκες όταν έχω κάνει 152 παγκόσμια ρεκόρ και όλα αυτά τα πράγματα, τα ρεκόρ έχουν παραμείνει ακατάρρυπτα. Με την δάδα αυτή έτρεξα στη γενέτρια του Κολοκοτρώνη, στην Πιάνα, εκεί που έδρασε επίσης. Αισθάνθηκα φοβερή υπερηφάνεια επειδή η τιμή αυτή ήρθε από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδας που μου πρότειναν τότε να τρέξω στο χωριό του Κολοκοτρώνη και την αποδέχθηκα αυτή την πρόταση. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή γιατί πρώτη φορά μετήχα σε λαμπαδιδρομία. Όλες οι προηγούμενες Ολυμπιάδες, μάλλον στις λαμπαδιδρομίες, απουσίαζα την Ελλάδα. Και ήταν η πρώτη μου φορά και μάλιστα μέσα σε ένα χώρο τέτοιο τραχή, ηρωικό και αρκαδικό συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αυτό που έκανε ο Φιλιππίδης. Δηλαδή ο Φιλιππίδης για ένα μήνυμα πήγε στη Σπάρτη. Και ένα μήνυμα έφερε πίσω στους Αθηναίους. Δηλαδή θέλω να είμαι αγγελιαφόρος μηνυμάτων. Αυτά που κάνω να εμπνέουν. Να μηνύουν κάτι στον κόσμο ότι αυτό γίνεται. Δεν είναι αδύνατο. Όλα για μένα είναι εφικτά και δυνατά. Αρκεί να τα βάλει κανείς στο μυαλό του μέσα να πει ότι αυτό το πράγμα θέλω να το κάνω και τελικά γίνεται. Ξέρετε ποια είναι η κατάρα του αγωνίσματός μας. Δεν μπορούμε να χαρούμε να πανηγυρίσουμε την νίκη μας. Γιατί όταν τελειώνει ένας αγώνας, σε όλα τα άλλα αγωνίσματα πάνε, γλεντάνε, πανηγυρίζουν κτλ. Ή χοροπηδάς. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή την άλλη μέρα του αγώνα είσαι νεκρός. Είσαι στο κρεβάτι, σε σέρνουνε, σου κάνουν μασάζ. Θέλεις να πίνεις συνέχεια, πηγαίνεις στην τουαλέτα κάθε 10 λεπτά, έχεις χλωρία γιατί έχουν δουλέψει τα νεφρά σε πολύ μεγάλους ρυθμούς. Είναι φοβερές στιγμές. Ακουμπάει τη φουκάτσα γιατί ακουμπάει τη φουσκάλα. Ενώ κάπως μάλλον το άλλο πόδι πρέπει να βάλω. Στα πρώτο. Ας θα τη σπάσω αυτή τη φουσκάλα. Μια μεγάλη. Bravo! Encore champion du monde cette année, vous pouvez l'applaudir déjà. Il est toujours en retard, mais c'est pas grave, on est habitué. Il est en retard à la remise des prix, mais il est en avance sur la course, donc c'est ça qui est important. Et puis le podium des messieurs, s'il vous plaît, avant qu'il ne pleuve trop. Ouais.
Οι χιλιάδες των Ελλήνων και ξένων που περίμεναν τον Έλληνα δρομέα ξέσπασαν σε ένα παραλήρημα εθνικού ενθουσιασμού. Νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες και μαθητές των σχολείων με σημαίες ελληνικές και αυστραλέζικες, πολλοί από τους μαθητές και τις μαθήτριες ήταν ντυμένα με εθνικές ενδυμασίες, κρατούσαν κλάδους ελιάς, λουλούδια και ζητοκράβγαζαν και επεφημούσαν τη διαβευτική νίκη του συμπατριώτη μας Γιάννη Κούρου, τον οποίο και δαφνοστεφάνωσαν όπως τους αρχαίους Ολυμπιονίκες. Κλαίει, φωνάζει, κουνάει τις σημαίες.